Προαναγγελία εξέγερσης στο εσωτερικό της χώρας κάνει Τούρκος ειδικός, ενώ ο Ερντογάν απειλεί το Αιγαίο πιο σοβαρά από ποτέ. Τις τελευταίες εβδομάδες λοιπόν, η Τουρκία έχει εισέλθει σε μια ταραχώδη περίοδο που χαρακτηρίζεται από μια σειρά αλληλένδετων εσωτερικών και εξωτερικών εξελίξεων, κάτι που έχει επηρεάσει την ρητορική του Ερντογάν που απειλεί με ανασύσταση ουσιαστικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εις βάρος του Ελληνισμού. Υπενθυμίζουμε ότι οι Τούρκοι αποστέλουν το τελευταίο διάστημα το καινούριο τους κατασκοπευτικό UAV Akskungur στο Αιγαίο, στα όρια του εθνικού εναέριου χώρου μας, αλλά εντός του FIR Αθηνών, χωρίς βεβαίως να υποβάλουν σχέδια πτήσεως. Παράλληλα, εξακολουθούν να στέλνουν αεροσκάφη CN-235 ή το ATR-72 στο Αιγαίο, παραβιάζοντας τον ελληνικό εναέριο χώρο, σε ορισμένες περιπτώσεις παρακολουθώντας κάτι, αλλά τι. Αυτός ο συνδυασμός εσωτερικής οικονομικής πίεσης και εξωτερικών γεωπολιτικών πιέσεων θυμίζει τις ασταθείς περιόδους της τουρκικής ιστορίας, ιδιαίτερα τις δεκαετίες του 70 και του 90, ανέφερε ο Τούρκος δημοσιογράφος Μουράτ Γετκίν. Ο ίδιος αναφέρει ότι τις τελευταίες εβδομάδες η Τουρκία έχει εισέλθει σε μια ταραχώδη περίοδο που χαρακτηρίζεται από μια σειρά αλληλένδετων εσωτερικών και εξωτερικών εξελίξεων. Αυτά τα γεγονότα, αν και φαινομενικά άσχετα με την πρώτη ματιά, όταν εξετάζονται μαζί, δίνουν μια εικόνα μιας χώρας που παρασύρεται στα όρια μιας σημαντικής οικονομικής και πολιτικής αστάθειας. Η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη, ανοιχτή σε προκλήσεις και θυμίζει παλιότερες, πιο ταραχώδεις εποχές της τουρκικής ιστορίας. Μία από τις πιο κρίσιμες πτυχές αυτής της αναδυόμενης κατάστασης περιστρέφεται γύρω από τον Μεχμέτ Σισμέκ, τον Υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας. Το πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης του Μεχμέτ Σισμέκ, που σχεδιάστηκε για να οδηγήσει την Τουρκία έξω από την τρέχουσα κρίση της, έχει γίνει σημείο ανάφλεξης. Οι πολιτικές του, οι οποίες έχουν επιβαρύνει σημαντικά τους εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα, τους ανέργους και τους συνταξιούχους, αντιμετωπίζονται σε μεγάλο βαθμό με σιωπή από τα πλουσιότερα στρώματα της κοινωνίας. Ωστόσο, καθώς ο αντίκτυπος αυτών των πολιτικών αρχίζει να καταπατά τα συμφέροντά τους, αφού και αυτές οι εύπορες ομάδες άρχισαν να φωνάζουν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.